Ο Απαλός είναι ένα θρακικό χωριό κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Χτίστηκε από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης που κατάγονται από την επαρχία των 40 εκκλησιών της Ανδριανούπολης. Σήμερα ο Απαλός έχει 800 περίπου κατοίκους. Εδώ και μερικά χρόνια έχει συσταθεί στο χωριό από νέους ανθρώπους πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «Ο Φάρος», που σκοπό έχει τη διατήρηση της παράδοσης και την προβολή των πολιτιστικών αξιών της Ανατολικής Θράκης. Ύστερα από τόσα χρόνια διαμονή στη νέα τους πατρίδα, οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη δέχτηκαν στον τομέα της ψυχαγωγίας την επίδραση της μουσικοχορευτικής παράδοσης του ευρύτερου θρακικού χώρου, αλλά και οι ίδιοι δάνεισαν κάποια στοιχεία της δικής τους παράδοσης στους ντόπιους. Ο χώρος της Θράκης, κρίσιμο σημείο επαφής με αλλοεθνείς, έγινε συχνά πεδίο συγκρούσεων και η ανθρώπινη περιπέτεια εδώ ήταν πιο οδυνηρή. Η περιοχή γνώρισε παλιότερα και στα νεότερα χρόνια την ταραχή των πολέμων, τις αλλαγές εξουσιών, τις μετακινήσεις πληθυσμών, τις φοβερές συνέπειες έντονων εθνικών ανταγωνισμών και τα τετελεσμένα γεγονότα που επέβαλαν οι ισχυροί της γης. Οι παλιότεροι άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη των πολέμων, την τραγωδία της προσφυγιάς, τις συχνές μεταβολές και τη ρευστότητα των καταστάσεων είναι συναισθηματικά δέσμοι του παρελθόντος και δεν τους είναι μπορετό, ούτε και θέλουν, να αποφύγουν τις πικρές μνήμες. Οι γεροντότεροι θυμούνται ακόμα και διηγούνται. Και το τραγούδι τους, σε ώρες ασφαλείς και συντροφικές, σε εκείνους τους καιρούς αναφέρεται. Μαζί με τον παππού του Λαράλη. Οι παλιότεροι άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη των πολέμων, την τραγωδία της προσφυγιάς, τις συχνές μεταβολές και τη ρευστότητα των καταστάσεων είναι συναισθηματικά δέσμοι του παρελθόντος και δεν τους είναι μπορετό, ούτε και θέλουν, να αποφύγουν τις πικρές μνήμες. Οι γεροντότεροι θυμούνται ακόμα και διηγούνται. Και το τραγούδι τους, σε ώρες ασφαλείς και συντροφικές, σε εκείνους τους καιρούς αναφέρεται. Μαζί με τον παππού του Λαράλη. Άντε, όχι. Καλή καρδιά. Βρέθηκαμε μαζί πατριώτη στην Ανατολική Θράκη και με λέει την ιστορία, δίχως να την ξέρω. Αυτός, λέει τον Τούρκο αυτόν που τον είχαμε που κηρυγμένο, τον σκότωσα εγώ στο Καβακουρουπί πάνω για ξύλα. Ήρθε και με ξέλιψε τα βόδια. Και εγώ είχα τον πατά στο χέρι, λέει, τώρα τι θα με κάνει, δεν ήξερα. Σηκώνω τον πατά του κουπανά, μια έμεινα εκεί που σας τράπασε. Μπράβο, μπράβο. Τι να κάνω αυτή, που μίχθηκε, δεν του πει κανέναν. Διαμαρτύρηκαν άλλοι Τούρκοι, ότι τους σκότωσαν εκείνοι. Το πρεβείο του πήραν εκείνοι, αλλά ύστερα πάει αυτός κάτω από τους, λέει. Δούχο του πρεβείου του πήρε και σύστερα. Εγώ τον έχω σκοτωμένο στον Καβακούρο με τον πατά, τον έχω χτυπημένο. Ποιος ήταν αυτός, για. Ποιος ήταν. Παπουράλης. Παπουράλης, το ποιο χωριό. Βέβαια, Παπουράλης. Και λέει, τα χωριά. Απ' τα χωριά. Βέβαια, απ' τα χωριά. Και λέει, εσείς πήρετε τον βραβείο, εγώ τον έχω λέω σκοτωμένο. Σόπα μην κρέν, θα σας δώκουμε ένα ζουγάρι γελάδες. Τον είπαν, είπα, ξέρεις, το πήραν αυτοί που τον βρήκαν. Σκοτωμένο, αλλά τον σκότωσε ο Παπουράλης. Άλλος τον κόντωσε. Α, ρε, ο Παπουράλης τον είχε χτυπημένο. Και τι να κάνω τώρα, ύστερα, σε σόπα. Ό,τι έγινε, ένα ζουγκάρι γελάδες εσπρός.
συνεταξία και τη θέλει. Καλά τότε, καλά. Αφού το δώσαν πια, τη βγάλετε δηλαδή. Συμπληρώθηκε. Άντε, άντε. Ωραία, πολύ ωραία. Άντε, άντε. Χρόνια τόσα πέρασαν. Τόσα πολλά πέρασαν, θα περάσουν κι αυτά, άντε. Άντε, άντε, σιδηροκέφαλοι να είστε. Να είστε. Ναι, αρχίνησε ο πόλεμος, εγώντε και οι Ρώσοι. Ναι, αρχίνησε ο πόλεμος, εγώντε και οι Ρώσοι. Ο τουρκικός στρατός χαλάει Ρουμελία. Φεύγει ο τουρκικός στρατός χαλάει Ρουμελία. Ο κόσμος πήρε φεύγουνε στα Μπαλκάνια. Ναι, ο κόσμος πήρε είδηση, φεύγουνε στα Μπαλκάνια. Μπαλκάνια δε τους έκρυψαν, εις πλούχα τους έκρυψε. Μπαλκάνια δε τους έκρυψαν, εις πλούχα τους έκρυψε. Ένα παιδί απ' τη Βυζού το όνομα Γιωργάκη. Ναι, ένα παιδί απ' τη Βυζού το όνομα Γιωργάκη. Τραβάει του φέκι φλόγερο, χτυπάει τους Τσερκεζάδες. Τραβάει του φέκι φλόγερο, βαράει τους Τσερκεζάδες. Αυτό ήταν, βρε παιδιά. Οι πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα χορούς και τραγούδια, έθιμα και λαϊκά δρόμενα, που μερικά από αυτά παραμένουν ακόμα ζωντανά. Άλλα έχουν εξαφανιστεί ή αλλοιωθεί και άλλα πάλι επιβιώνουν ως αναπαραστάσεις σε κάποιες γιορταστικές εκδηλώσεις. Αγωνιώδης προσπάθεια να διατηρηθεί κάποια επαφή με τις ρίζες. Νοσταλγία και καημός των παλαιότερων, συγκινητικό ενδιαφέρον από τους νεότερους να γνωρίσουν τη ζωή των πατέρων τους, να αντλήσουν από αυτήν κάποια στοιχεία που ίσως αποδειχτούν χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον. Κνάς λεγόταν ένας από τους χορούς που χορευόταν την παραμονή του γάμου στο σπίτι του γαμπρού πρώτα και ύστερα και στο σπίτι της νύφης. Ο καθένας που έμπαινε στο χορό έριχνε χρήματα μέσα σε ένα κάνιστρο όπου υπήρχε ζυμάρι, μπογιά και πέντε κεριά που συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα και τους νεόνυμφους. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν δίνονταν ως δώρο στην νύφη. Thank you.
Μαντιλάτος Καρσιλαμάς. Χορευόταν όταν η γαμήλια πομπή κατευθυνόταν από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης και στη συνέχεια στην εκκλησία. Οι χορευτές κρατούσαν έναν καθρέφτη και ένα δίσκο με ρύζι και ένα μήλο μέσα. Μετά τη γαμήλια τελετή στο σπίτι του γαμπρού, η νύφη πριν μπει μέσα προσκυνούσε την πεθερά και ύστερα πετούσε το δίσκο στα κεραμίδια. Αν έπεφτε μπρούμητα, το πρώτο παιδί του νέου ζευγαριού θα ήταν αγόρι. Αν ο δίσκος έπεφτε ανάσκελα, θα ήταν κορίτσι. Η ίδια μαντεία γινόταν και με το μήλο που έριχνε η νύφη προς τα πίσω. Η πρόβλεψη για το φίλο του παιδιού ήταν ανάλογη με το εάν το μήλο έπεφτε σε ανδρικά ή γυναικεία χέρια. Οι κάτοικοι του Απαλού μετέφεραν από την παλιά τους πατρίδα ένα έθιμο που το ονομάζουν χελιδόνι ή πέρδικα. Πρόκειται για αιαρινά κάλαντα που συνηθίζονταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας και που είχαν μια ιδιαίτερη εθνική σημασία. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, οι εκκλησίες δεν λειτουργούσαν και για να μην περνούν απαρατήρητες κάποιες μεγάλες γιορτές, οι ραγιάδες σοφίζονταν διάφορα τεχνάσματα ώστε και το μήνυμα της γιορτής να μεταδοθεί και να μην το πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Έτσι, την ημέρα του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου, γινόταν το εξής. Κάποιος ψάλτης συνήθως, που γνώριζε το εορτολόγιο με μερικά παιδιά, το ένα από αυτά κρατούσε στα χέρια του ένα άθυρμα που το έλεγαν πέρδικα ή χελιδόνι, γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι και έψελναν το «Ευαγγελίζου γη, χαράν μεγάλην».
Κάποιος μικρός από τη συντροφιά παραφύλαγε για να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους σε περίπτωση που εμφανιζόταν Τούρκος. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η παρέα σταματούσε την ψαλμωδία και άρχιζε να τραγουδά τα αιαρινά κάλαντα. Παππού, έρχονται οι Τούρκοι! Το χελιδόνι ανέβαινε, το χελιδόνι κατέβαινε. Απ' τη μαύρη θάλασσα βγήκε πύργο υψηλά. Κάθισε και λαλίσε και δεκαμό λαλίσε. Μάτι, μάτι μου καλέ, στην Απρίλη δρόσε ρε, κι τη μέρα αποδείξες και μάθες τα γράμματα, γράμματα ελληνικά, στη καλή νοικοκύρα. Βάλε τα καλτσούνια σου, έβαστο κελάρι σου. Βγάλε, βγάλε πέντα αυγά σαρακώστα, δώσ' του δασκαλού διαυγά και τη μέρδη καπαρά. Πάντα από λάκια στη βόσκη κι αγάπη μας τη βρέσε, κι αγάπη μας τη βρέσε. Πάει να πω τη σιταλάγω, βρίσκει την κόρη πλένη, βρίσκει την κόρη πλένη. Δώσ' μου κόρη λίγο νερό, το άλογο να ποτίσω, το άλογο να ποτίσω. 40 τα σιάξες ρε, στα μάτια δεν τον είδε, στα μάτια δεν τον είδε. Κι ως τα 44 στέκει και τον κοιτάζει, στέκει και τον κοιτάζει.